Πριν από 11.000 χρόνια, τα κατσίκια και τα πρόβατα ήταν από τα πρώτα αγροτικά ζώα που εξημερώθηκαν. Από τότε μέχρι σήμερα, ο ρόλος τους στον ευρωπαϊκό πολιτισμό είναι πολύτιμος για πολλούς λόγους που θα δούμε πολύ σύντομα. Σήμερα θα σας μάθουμε τι είναι η αηφόρος ανάπτυξη. Θα δείτε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτουμε τις ανάγκες που υπάρχουν σε τροφή και όχι μόνο, χωρίς όμως να βάζουμε σε κίνδυνο τις επόμενες γενιές, ώστε να υπάρχουν πάντα διαθέσιμα τα προϊόντα και να προστατεύεται το περιβάλλον. Αηφορία. Αη συν φορεία, δηλαδή φέρω. Η λέξη αηφορία είναι σύνθετη λέξη. Αποτελείται από το αη που σημαίνει για πάντα και το φορεία που προέρχεται από το ρήμα φέρω. Με απλά λόγια, είναι φέρνω, δημιουργώ για πάντα. Βόσκουμε στα λιβάδια. Δηλαδή, τρώμε 100% φυσική τροφή που μας αρέσει, η οποία αποτελείται από βότανα και άλλα φυτά. Όταν τρώμε στα λιβάδια ελεύθερα, αυτό λέγεται εκτατική εκτροφή ή κτηνοτροφία. Αυτός ο τρόπος εκτροφής σέβεται τα ζώα, το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η παραγωγή των προϊόντων γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μειώνεται, αλλά να βελτιώνεται η παραγωγική ικανότητα και να υπάρχει ισορροπία στο περιβάλλον. Κάνουμε πολύ καλό στο περιβάλλον γιατί καθαρίζουμε τη βλάστηση, αναζωογονούμε τη γη και μεταφέρουμε τους σπόρους. Είμαστε οι κυπουροί της φύσης. Και έτσι βοηθάμε στην αναπαραγωγή των πολύτιμων φυτών και βοτάνων της μεσογειακής φύσης. Ο ρόλος των προβάτων και των κατσικιών είναι πρωταγωνιστικός στην προστασία της χλωρίδας. Η χλωρίδα είναι τα φυτά που υπάρχουν σε μία περιοχή. Και της βιοποικιλότητας. Η βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία των ζωντανών οργανισμών που ανήκουν σε ένα περιβάλλον και περιλαμβάνει τους μικροοργανισμούς, τα φυτά, τα ζώα. Το ήξερες ότι είμαστε και πυροσβέστες? Και βέβαια! Καθαρίζουμε τη γη από την περιττή και ξηρή βλάστηση που σε μεγάλη συγκέντρωση κινδυνεύει να γίνει έφλεκτη. Και έτσι προστατεύουμε τη φύση από τις πυρκαγιές. Μετακινούμαστε ανάλογα με την εποχή, πηγαίνουμε σε διαφορετικά μέρη, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις για να βρούμε την κατάλληλη τροφή. Με αυτόν τον τρόπο, ανοίγουμε δρόμους σε περιοχές που είναι δύσκολο να φτάσεις και λειτουργούν σαν ζώνες τυροπροστασίας. Όμως, εκτός από το να κάνουμε καλό στη φύση, βοηθάμε και τον άνθρωπο. Ιδιαίτερα τους ανθρώπους που ζουν σε περιοχές και χωριά, όπου δεν υπάρχουν άλλες δραστηριότητες, η εκτατική εκτροφή κατσικιών και προβάτων ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Έτσι, βοηθάμε τους ανθρώπους να μείνουν στο τόπο τους, στο χωριό και να έχουν έσοδα. Και τα χωριά παραμένουν ζωντανά με κόσμο που συνεχίζει την παράδοση και τον πολιτισμό. Τα ήθη και τα έθιμα παραμένουν και η κάθε περιοχή συνεχίζει να έχει την ταυτότητά της. Με την αιγοπροβατοτροφία παράγονται πολλά προϊόντα μεγάλης αξίας. Μαλλί και δέρμα για τα ρούχα, γάλα και κρέας με πολλές πολύτιμες βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά. Είδατε πόσα πράγματα μάθατε για εμάς! Την επόμενη φορά που θα έρθετε στο χωριό, να έρθετε να μας δείτε! Γεια σας! Το σημερινό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 συνταγές για παιδιά. Οι άκρες που μείνανε από την ανατομία και τον τεμαχισμό του αρνιού, όπως είχαμε πει, δεν πετιούνται, αλλά αξιοποιούνται. Για αξιοποιούνται γιατί είναι πάρα πολύ καλά για κάποια συγκεκριμένα πράγματα, για κάποιες συγκεκριμένες συνταγές. Σήμερα λοιπόν, ακριβώς επειδή οι συνταγές θα είναι για παιδιά, έχουμε φωνάξει την Ώρα Ντεμοράτη Κωστοπούλου, η οποία παρόλο το ότι είναι μικρή σε ηλικία, μαγειρεύει, την ενδιαφέρει πάρα πολύ η κουζίνα και ήθελε να δει και να μάθει το πώς μπορούμε να μαγειρέψουμε το αρνί και μάλιστα με τις συνήθειες των παιδιών. Καλώς ήρθες, Νόρα. Γεια σας, Σεφ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Τι θα μαγειρέψουμε σήμερα? Σήμερα θα μαγειρέψουμε κεφτέδες, μπιφτεκάκια δηλαδή,
ψητά από το αρνί μας και θα μαγειρέψουμε και γύρω, αλλά όπως το κάνουν οι κρεοπόλες. Και θα το δεις πω τι εννοώ, μέσα σε πιτούλες. Θα μ' αρέσει εμένα. Νομίζω ότι θα σ' αρέσει, αλλά θα μας πεις εσύ στην πορεία. Μόλις το φτιάξουμε και το δοκιμάσεις, θα μας πεις τελικά εάν σου άρεσε. Mm-hmm. Ξέρεις τι είναι το αρνί, γιατί πρέπει να το τρώμε, γιατί γίνεται αυτή η καμπάνια αυτόν τον καιρό. Όχι. Όχι. Εδώ έχουμε βγάλει ένα βιβλιαράκι που είναι για παιδιά. Για να μάθουν τα παιδιά τι σημαίνει αειφορία και τι σημαίνει αειφόρος κτηνοτροφία. Ξέρεις εσύ τι σημαίνει αυτό? Όχι. Ωραία. Αειφορία είναι μία λέξη σύνθετη που είναι από το αΐ πάντα και φέρω. Λοιπόν, οπότε αυτό εμείς που θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο είναι ότι η κτηνοτροφία αυτών των μικρών ζώων είναι πάρα πολύ ωφέλιμη και για τους ανθρώπους αλλά και για τη φύση. Γιατί είναι για τη φύση? Καταρχάς αυτά τα ζώα ζουν στα ψηλά βουνά και βόσκοντας καθαρίζουν το δάσος. Είναι κάτι σαν μικρή κυπουρή. Οπότε επειδή στα βουνά δεν μπορούμε να έχουμε κυπουρούς, έχουμε αυτά τα ζώα που ταυτόχρονα τρέφονται και δίνουν σε μας κρέας, γάλα και οτιδήποτε άλλο. Και από την άλλη πλευρά είναι ότι βοηθούν το δάσος να μην είναι υγιές, να μην μεγαλώσουν τα χορτάρια, να μην πιάνουν φωτιά εύκολα, ανοίγουν μονοπάτια με το βάδισμά τους και έτσι μπορούμε και εμείς να πηγαίνουμε βόλτες στο δάσος και να έχουμε ένα μονοπατάκι να περπατήσουμε. Mm. Παράλληλα, αυτά τα ζώα βοηθούν τους ανθρώπους γιατί τους δίνουν χρήματα. Και αν δεν υπήρχαν αυτά τα ζώα, δεν θα πηγαίνανε μάλλον οι άνθρωποι επάνω στα βουνά να ζήσουν, γιατί δεν θα είχαν κανένα λόγο. Οπότε κρατάνε ζωντανό το χωριό, το βουνό, ακριβώς επειδή είναι οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι παίρνουν διάφορα πράγματα από το αρνί. Όπως είπα και πριν, παίρνουν το μαλλί τους. Με το μαλλί τους φτιάχνουμε τις μπλούζες μας, φτιάχνουμε διάφορα. Παίρνουν το δέρμα τους, παίρνουν τα πάντα από εκεί, οπότε τα αξιοποιούμε και έτσι ζούμε. Αυτό λοιπόν δείχνει, αυτό το βιβλιαράκι δείχνει ακριβώς με διάφορα σκίτσα που απευθύνεται σε παιδιά ποια είναι η σημασία της εκτροφής αυτής. Τι σημαίνει αειφόρος κτηνοτροφία? Σημαίνει ότι αυτά τα ζώα δεν είναι μέσα σε στάβλους, δεν ζουν όλη μέρα εκεί, αλλά είναι ελεύθερα στο δάσος. Αυτό λέγεται εκτατική εκτροφή. Ναι. Εντάξει? Ναι. Ωραία. Τώρα θα πάμε να φτιάξουμε τους κεφτέδες μας. Και επειδή εμάς μας ενδιαφέρει το να μην πετάμε τίποτα, εκμεταλλευόμαστε τα πάντα από ένα ζώο γιατί όλα τρώγονται. Ναι. Αυτά λοιπόν τα κομμάτια εδώ, βλέπεις πως είναι. Ναι. Σε άλλες περιπτώσεις θα λέγαμε, μα αυτά δεν είναι, τι να τα φτιάξουμε, είναι άκρες, είναι κομμάτια τα οποία δεν μπορούν να εμφανιστούν. Αυτά λοιπόν είναι ακριβώς οι άκρες του ζώου ή οι δίπλα από τα κόκκαλα που βγάζουμε μερικά κομματάκια κρέας, τα οποία εμείς θα τα ψιλοκόψουμε και θα τα κάνουμε κεφτέδες. Σ' αρέσουν οι κεφτέδες? Πολύ, ναι. Άρα βρήκαμε τι θα σου αρέσει. Θα κόψουμε το κρέας σε μικρά κομματάκια. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε μηχανή, θα το κόψουμε στο χέρι για να είναι πιο χοντροκομμένο, να κρατήσει τους χυμούς του και να είναι και πιο νόστιμο. Mm. Θες να με ρωτήσεις κάτι μήπως? Τι άλλο θα βάλεις μέσα? Μέσα στο κυμά που θα φτιάξουμε, το ψιλοκομμένο το κρέας, θα βάλουμε κρεμμύδι και μαϊντανό. Δεν θα βάλουμε πολλά πράγματα. Θα βάλουμε όμως και ρίγανη. Ρίγανη τρώει το αρνάκι μας, το ξέρεις, στα βουνά. Οπότε εμείς χρησιμοποιούμε
βότανα τα οποία τρώει το αρνί. Θα τα ζυμώσουμε, θα βάλουμε αλατάκι, πιπεράκι, θα τα ζυμώσουμε και για να δείξουν και πιο όμορφα θα τα περάσουμε σε ένα σουβλάκι μαζί με ντοματίνια και έχουμε βάλει εδώ και μερικές πατατούλες μικρές τις οποίες θα τις περάσουμε από το τηγάνι λιγάκι για να θυμίζουν τηγανιτές, να μην είναι όμως τηγανιτές, εντάξει. Και θα τις περάσουμε και αυτές στο σουβλάκι και θα φτιάξουμε ένα σουβλάκι με κεφτέδες. Πάμε μαζί. Εδώ. Εκεί τελειώσαμε, μπορώ να... Έτσι, μπράβο. Ναι. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ώρα έτοιμος ο κοιμάς μας. Και έχουμε και το μυστικό μας. Έτσι. Τρώνε πάντα οι άνθρωποι αρνί. Ναι, δεν τρώγανε πάντα. Στην αρχαιότητα δεν τρώγανε καθόλου κρέας. Πολύ πολύ παλιά. Μετά οι άνθρωποι αρχίσανε και εξημερώσανε τα αρνιά. Οπότε από εκεί και ύστερα αρχίσαν και τρώγανε. Και βέβαια τους έκανε και πολύ καλό. Γίνανε πιο έξυπνοι. Και το αρνί ευδοκιμεί σε όλες τις χώρες σχεδόν. Στην Ευρώπη έχουν πολλές χώρες αρνί και μάλιστα έχουν και πολύ καλά αρνιά. Οπότε είμαστε ευτυχείς που έχουμε αυτά τα ζώα και είναι στην Ήπειρό μας. Επίσης, Νόρα, να ξέρεις ότι αρνί τρώνε σε όλο τον κόσμο και είναι και το μοναδικό που το τρώνε όλοι οι άνθρωποι όλων των θρησκειών. Οπότε δεν είναι σαν τα υπόλοιπα ζώα, ας πούμε, που κάποια δεν τρώνε και κάποια τρώνε. Είναι πάρα πολύ υγιεινό, είναι πάρα πολύ δυναμωτικό και το προτιμούν όλοι. Βάλε λίγο μαϊντανό, Νόρα, μέσα. Πολύ ωραία. Και κόψε δύο κλωναράκια ρίγανη, μύρισε το κιόλας να δεις. Κλωναράκια μεγάλα. Εδώ. Εδώ. Ένα και άλλο ένα κόψε. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, τώρα μάδισε το μέσα από την ανάποδη. Θα βάλεις μια μικρή κουταλίτσα αυτό εδώ γιαούρτι. Όπα, μικρή είπαμε. Εδώ. Ναι, κάτω με το δάχτυλο σου να κατέβει. Πολύ ωραία. Βάλω μέσα. Και θα βάλουμε και λίγο κρεμμύδι. Θα το κόβεις και εσύ πολύ ψηλό. Πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο έχουμε εδώ? Θα βάλουμε λίγη φρυγανιά. Για να το σφίξουμε. Θα βάλουμε ελαιόλαδο. Εξαιρετικά παρθένο. Θα το βάλεις στη θέση του, παρακαλώ. Σκόρδο, λιγάκι σκόρδο, γιατί του πάει του αρνιού το σκόρδο. Και εμείς είμαστε μεσογειακοί λαοί. Πόσο φαίνεται Νόρα μέχρι τώρα με αυτό που φτιάχνουμε? Πολύ ωραίο. Θα το φας, θα σου αρέσει? Φυσικά. Πολύ ωραίο. Σου φαίνεται εύκολο ή δύσκολο αυτό που φτιάχνουμε? Εύκολο μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Λίγο φρέσκο πιπεράκι, φρεσκοτριμμένο, έτσι. Και θα βάλουμε και λίγο κίμινο. Λίγο όμως, γιατί μετά θα γίνει πολύ έντονη η γεύση του. Και δεν το θέλουμε, γιατί τι είπαμε, είναι για παιδάκι αυτό. Θες να το ζυμώσεις? Ναι. Ωραία. Θέλω, πολύ. Έτσι, έτσι, παντού, παντού, παντού. Έλα, το κρατάω. Ωραία.
Πολύ ωραία. Είμαστε ok. Λοιπόν, τώρα θα πλάσουμε. Εντάξει, το ξαναζυμώνουμε λίγο στο χέρι μας. Είναι λίγο χοντροκομμένο, έτσι, γιατί το έχουμε κάνει στο χέρι. Mm-hmm. Ωραία. Και τα βάζουμε εδώ. Πάμε. Τόσο. Ναι. Νομίζω είμαστε εντάξει, Νόρα, για τη μία μερίδα που θέλουμε. Ναι. Είπαμε ότι θα τα περάσουμε από το σουβλάκι. Το σουβλάκι μας είναι εδώ. Επειδή όμως πολλά παιδιά δεν τρώνε κρεμμύδι ομό, εμείς τι θα κάνουμε, θα ψήσουμε το κρεμμύδι, για να μην ενοχλεί κανέναν. Βάζουμε λοιπόν τα κρεμμύδια μας σε ένα τηγάνι, αρχικά χωρίς λάδι. Μετά βάζουμε ελάχιστο λαδάκι. Τι έβαλες εδώ? Για να γίνουν πιο νόστιμα τα κρεμμύδια. Δεν είναι ήδη πολύ... Τι? Αλμυρά. Όχι. Το υπολογίζω. Σου μυρίζουνε? Ναι. Με μυρουδιά που έχουν πάρει. Θα δώσουν και νοστιμιά τώρα αυτά. Βάλουμε και λίγη πιπεριά, είναι γλυκιά. Ωραία. Να δώσουμε χρώμα που θέλουμε. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, θα το περάσουμε το σουβλάκι εδώ, έτσι, με προσοχή. Θα βάλουμε και πιπεριά. Το κρατάω, γιατί δεν έχει να κρατηθεί όπου πουθενά. Ένα ντοματίνι. Μία πατατούλα. Τι φτιάχνουμε? Ένα ολόκληρο γεύμα. Εντάξει. Είναι εντάξει, λες, δύο σουβλάκια για μια μερίδα. Ναι. Ωραία. Μέσα στο τηγάνι μας. Χωρίς λάδι. Γιατί θα βγάλει το μπιφτεκάκι μας. Λοιπόν, οι πίτες μας εδώ. Και θα φτιάξουμε τη σάλτσα μας. Τώρα. Με τι? Θα βάλουμε δυόσμο και λίγο ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι. Θα στύψουμε λίγο λεμόνι για να γίνει ξινό και θα βάλουμε και λίγο λαδάκι. Mm-hmm. Εντάξει, ο δυόσμος είναι αυτός. Μπορείς να κόψεις μερικά φυλλαράκια, 3-4 φυλλαράκια. Είναι από πρόβιο γάλα. Είπαμε ότι χρησιμοποιούμε τα υλικά αυτά τα οποία βγαίνουν από το αρνί ή που τρώει το αρνί. Οπότε εδώ έχουμε το αρνί, έχουμε το γιαούρτι του, έτσι. Μέσα στο αρνί έχουμε βάλει τα βότανα που τρέφεται το αρνί και κάποια βότανα και λαχανικά τα οποία που βρίσκονται στη φύση. Η σάλτσα είναι πολύ εύκολη και είναι και πολύ δροσερή. Σαν τζατζίκι δεν είναι? Σαν τζατζίκι, αλλά δεν είναι τζατζίκι όμως. Δεν έχει σκόρδα, δεν έχει αγγούρι. Δοκίμασα. Είναι εντάξει το αλάτι του? Ναι, πολύ ωραίο. Στο λεμόνι? Mm-hmm. Έχει πολύ? Όχι. Όχι, ωραία. Είναι καλή η σάλτσα? Ναι. Χαίρομαι που σ' αρέσει.
Αυτά το δοκιμάσες. Ναι. Ωραία. Έλα από εδώ και δοκίμασέ το. Αρέσει, κάνουμε καλή δουλειά. Πολύ ωραίο. Σ' αρέσει. Mm-hmm. Έχουμε και την πατάτα μας, το άμυλο. Και έχουμε και την ντομάτα μας, τη σαλάτα. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ καλό για ένα παιδικό πάρτι. Μάλιστα, ναι. Ωραία, θα το έχω υπόψη την επόμενη φορά. Λοιπόν, Νόρα, τώρα θα φτιάξουμε το γύρο, αλλά δεν θα το κάνουμε όπως γίνεται κανονικά. Ξέρεις πώς γίνεται το γύρος? Όχι. Ο γύρος είναι σε ένα μηχάνημα. Βάζουν φέτες κρέατος τη μία πάνω στην άλλη και γυρίζει, γι' αυτό λέγεται γύρος. Τώρα εμείς, επειδή είπαμε ότι θέλουμε να εκμεταλλευτούμε όλα τα κομμάτια, θα πάρουμε τις άκρες αυτές, η οποία έχει περισσότερο κρέας, αλλά έχει και λίπος, το θέλουμε το λίπος. Mm-hmm. Το λίπος δεν είναι κακό, επειδή έχει κατηγορηθεί. Το λίπος είναι καλό, όπως πολλά πράγματα είναι καλά. Εξαρτάται πώς το τρως όμως. Άμα τρως μόνο λίπος και κάθεσαι και γίνεσαι χοντρός, εκεί κάνει κακό. Αν όμως τρως λίπος και γυμνάζεσαι, εκεί κάνει καλό. Ναι. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι παλαιότερα κάνανε πιο πολύ χειρονακτικές εργασίες, δουλεύανε δηλαδή με τα χέρια, οργώνανε, σκάβανε, κάνανε και έκανε και κρύο, το λίπος τους έδινε δύναμη και τους προστάτευε. Παράλληλα στο κρέας τώρα, να ξέρεις ότι άμα έχεις και το κρέας χωρίς λίπος, εκεί είναι σκληρό το κρέας. Αν έχεις λίγο λίπος, βλέπεις πόσο λίγο είναι εδώ. Mm-hmm. Είναι μια φλίδα. Αυτό θα του δώσει μια τρυφερότητα και μια νοστιμιά. Όπως κάθε τι λίπος στη ζωή μας, έτσι και αυτό θα πρέπει να έχει ένα μέτρο. Τι άλλο πρέπει να έχει μέτρο? Πόσο το τρως. Πόσο κρέας τρώ. Ναι. Έτσι. Και από τι εξαρτάται το πόσο κρέας θα φάει κάποιος? Ξέρεις? Όχι. Ωραία. Θα σου πω εγώ τώρα για να μάθεις και να το θυμάσαι αυτό το πράγμα. Το κρέας που μπορεί να φάει κάποιος μέσα στην εβδομάδα εξαρτάται από το τι εργασία κάνει, τι ανάγκες έχει. Αν είναι ένα παιδί που μεγαλώνει, έχει μεγαλύτερες ανάγκες, ή ένας ηλικιωμένος που χρειάζεται να έχει δύναμη, επίσης έχει πιο πολλές ανάγκες. Ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτό που είπαμε πριν, έχει χειρονακτική εργασία, δηλαδή δουλεύει με τα χέρια του, κινείται όλη την ημέρα, έχει πιο αυξημένες ανάγκες από έναν άλλο ο οποίος κάθεται όλη μέρα σε ένα γραφείο. Αυτός πρέπει να φάει λιγότερο. Mm-hmm. Συνεπώς δεν μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος θα πρέπει να τρώει τόσο κρέας. Εξαρτάται το πόσο δουλεύει, τι δουλειά κάνει, τι ανάγκες έχει, γιατί τα παιδιά, ας πούμε, δεν δουλεύουν. Όπως βλέπουν οι μεγάλοι, κάνουν άλλο είδος πράγματα. Τρέχουν όλη μέρα, αναπτύσσονται, ο οργανισμός έχει ανάγκη από ενέργεια και την ενέργεια τη δίνει το κρέας. Και εκτός από ενέργεια έχει και πάρα πολλά πράγματα. Έχει βιταμίνες, έχει εχνοστοιχεία, έχει στοιχεία τα οποία κάνουν καλό στον εγκέφαλο. Mm-hmm. Γιατί οι άνθρωποι πριν να αρχίσουν να τρώνε κρέας που τρώγανε μόνο φυτά, και από ασθένειες είχαν προσβληθεί πάρα πολύ, ας πούμε, και πεθαίναν νέοι και η ευφυΐα τους δεν είχε αναπτυχθεί. Η ευφυΐα άρχισε και ο εγκέφαλος άρχισε να μεγαλώνουν όταν ο άνθρωπος άρχισε να τρώει κρέας.
Σε απόστο κρέας κάνει καλό, αλλά κάνει και κακό. Εξαρτάται το πώς εμείς ζούμε. Εντάξει, να έρθουμε τώρα σε αυτό που είναι να φτιάξουμε. Εδώ το ονομάζουμε γύρο γιατί θα το κόψουμε πολύ λεπτά και είναι ο λεγόμενος γύρος του κρεοπόλη. Επειδή ο κρεοπόλης έχει αυτά εδώ τα κομμάτια και πρέπει να τα αξιοποιήσει, γιατί είναι καλά κομμάτια και ο κόσμος πρέπει να τα πάρει, να τα μαγειρέψει και να μαγειρέψει πολύ γρήγορα, επινοήσαμε το γύρο του κρεοπόλη. Οπότε θα φτιάξουμε αυτό. Έχουμε κάποιες πιτούλες που θα τα βάλουμε μέσα. Θα βάλουμε όμως και ψητά λαχανικά. Mm-hmm. Θα φτιάξουμε μία σάλτσα από ψητή ντομάτα. Θα την ψήσουμε τώρα αυτή την ντομάτα. Θα βάλουμε τα ψητά λαχανικά. Θα βάλουμε σαλάτα μέσα. Mm-hmm. Και θα είναι τι όλο αυτό? Ένα πλήρες γεύμα. Έτσι. Και θα είναι και υγιεινό γεύμα. Γιατί δεν θα έχει μόνο κρέας. Θα έχει και όλα αυτά. Mm-hmm. Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν πρώτα τη σάλτσα ψητής ντομάτας, γιατί θέλει λίγη ώρα να ψηθεί. Έχουμε τις ντομάτες, βάλαμε λίγο σκόρδο. Θα βάλουμε αλατάκι. Πιπέρι. Θα βάλουμε λίγη, όχι, θα βάλουμε λίγο θυμάρι. Φρέσκο θυμάρι, μύρισέ το. Mm-hmm. Τι είπαμε ότι είναι το θυμάρι και η ρίγανη? Είναι βότανα από αυτά που τρώει, που τρώει το ζώο. Το ζώο, ακριβώς. Που τα βρίσκουμε στο βουνό. Και λίγο ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ απλό. Θα το βάλουμε στο φούρνο μας. Θα κόψουμε το κρέας. Βλέπεις ότι είναι λεπτά κομμένο αυτό, εντάξει. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν είναι να το κόψουμε σε λεπτές φέτες. Όπως είναι ο γύρος. Αυτό τι θα μας δώσει? Θα μας δώσει πολύ σύντομο χρόνο στο ψήσιμο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε 15 ώρες. Όλα αυτά τα οποία έχουμε σκεφτεί σαν φαγητά, mm-hmm, που γίνονται από το αρνί, επειδή το αρνί είναι ένα ζώο που δίνει κρέας τρυφερό, γίνονται πάρα πολύ σύντομα όταν είναι σε μερίδες και όταν το κάθε κομμάτι, ο κάθε μυς κόβεται χωριστά. Mm. Γίνονται το πολύ σε μισή ώρα μέσα. Το άλλο που θα πρέπει να προσέχουμε είναι εδώ πέρα έχουμε κάποια λαχανικά. Ναι. Η προσπάθειά μας είναι να τρώμε τα λαχανικά στην εποχή τους. Λοιπόν, θα κόψουμε και τα σαλατικά μας. Mm-hmm. Βλέπεις πως θα λουκλώνει για να τα έχουμε έτοιμα. Εδώ αυτό δεν το βάζουμε. Γιατί δεν το βάζουμε? Γιατί αν προσέξεις εδώ έχει μαυράκια. Mm. Οπότε έχει αρχίσει να χαλάει στις άκρες συνήθως και έγεται. Το κόβουμε λεπτά επίτηδες επειδή έχουμε να τα βάλουμε μέσα στην πίτα για να μπορέσει να μας χωρέσει. Κόβουμε και από το πράσινο και από το κοτσανάκι για να έχει και λίγο τραγανό. Okay. Θα ζεσταθεί λίγο το λάδι και θα βάλουμε τα λαχανικά να ψηθούν. Mm-hmm. Από ό,τι κατάλαβα, σεφ, άμα δεν είχαμε αρνάκια, δεν θα ήταν κανονική η πίτα. Δεν θα είχαμε μέλισσες, φυτά. Δεν θα ήταν όπως είναι σήμερα η πίτα. Το θέμα είναι ότι τα αρνιά, επειδή είναι μικρά και επειδή είναι εύκολα στη διαχείριση, ναι, βοηθάνε πάρα πολύ στην εξάπλωση, όπως βοηθάνε βέβαια τα περισσότερα ζώα που ζουν στη φύση. Ναι. Οπότε αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα ζώα πρώτα απ' όλα να ζουν στη φύση, να μην είναι μέσα σε στάβλους, και από εκεί και ύστερα τα ζώα τα οποία κάνουν λιγότερη ζημιά στη φύση, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα που μπορεί να κάνουν ζημιά.
Εδώ όμως έχουμε, έχουμε ζώα τα οποία πρώτα απ' όλα είναι συντροφιά για τους ανθρώπους, γιατί αν δεν τα αγαπάνε οι άνθρωποι, όσο αγαπάνε τα ζώα τους ανθρώπους, αυτά τα ζώα συγκεκριμένα, τότε τα ζώα αυτά δεν μπορούν να ζήσουν. Είναι πολύ ευαίσθητα ζώα και είναι και κάτι άλλο που θα πρέπει να μάθεις. Ότι αυτά τα ζώα εκ των πραγμάτων ζουν καλά, ζουν όμορφα. Οι άνθρωποι τα προσέχουν και δεν μπορούν να τα κακομεταχειριστούν. Γιατί άμα τα πες ότι υπάρχει κάποιος που θέλει, που κακομεταχειρίζεται τα ζώα του ή που δεν τα προσέχει τα ζώα του, αυτά θα ψοφήσουν, θα τα δάνουν. Είναι πολύ ευαίσθητα. Οπότε όσοι έχουν τέτοιου είδους ζώα, τα αγαπάνε και τα προσέχουν και γιατί είναι συντροφιά τους και γιατί τους δίνουν εισόδημα, αλλά και γιατί είναι πολύ ευαίσθητα και πολύ καλά ζώα. Ναι. Θα τα γυρίσεις εσύ? Θέλεις? Να έτσι. Τώρα να βγάλουμε τις ντομάτες, γιατί θα μας κάνουν. Κοίτα τι ωραία που ψηθήκαμε, μύρισε τες. Αχ, πολύ ωραία. Είδες. Με αυτό τώρα θα κάνουμε σάλτσα. Τα αφήνουμε λιγάκι να κρυώσει και μέχρι να κρυώσει θα φτιάξουμε το γύρο εμείς. Ωραία. Λοιπόν, ο οποίος γύρος θα γίνει στο τηγάνι. Πολύ ωραία, για να δούμε εδώ, έχει ανάψει τη φωτιά μας. Θα ρίξουμε πολύ λίγο λάδι, πάρα πολύ λίγο, μια σταλίτσα, όπα, τόσο. Γιατί είπαμε εδώ έχει λίπος, το λίπος θα λιώσει, άρα δεν χρειαζόμαστε λιπαρή ουσία άλλη, προσθετή πολύ, ίσα ίσα για να δώσει μια γεύση το ελαιόλαδο. Ναι. Ωραία, λοιπόν, θα το αφήσουμε να κάψει όμως καλά, για να μπορέσει να πάρει χρώμα και να μην βράσει το κρέας μας. Mm-hmm. Λοιπόν, Νόρα, τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάρουμε αυτό το μηχανηματάκι, το μπλεντεράκι, ένα κουτάλι. Και τώρα που κάπως κρυώσαμε οι ντομάτες, θα τις αδειάσουμε εδώ μέσα. Και έτσι θα κάνουμε τη σάλτσα. Και έτσι θα κάνουμε τη σάλτσα σωστά. Λοιπόν, θα βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο. Όσο εγώ θα ψήνω, σε παρακαλώ εσύ φτιάξε τη σάλτσα. Έχει ένα κουμπάκι, το πατάς. Αλλιώς τελείως. Λοιπόν, θα το βγάλουμε και θα το παρακαλέσω να το δοκιμάσεις, να δεις αν θέλει αλάτι ή αν θέλει κάτι άλλο, αν είναι ωραία. Πολύ ωραία, αλλά λίγο αλάτι θα φτιάξει. Λίγο αλάτι. Θες να βάλεις εσύ? Ναι. Λίγο ακόμα, γιατί αυτό είναι πολύ λίγο. Και άλλο. Εντάξει, λίγο ακόμα. Εντάξει.
Βάλε τη σάλτσα μέσα στο μπολάκι. Λοιπόν, τα αρνί μας είναι έτοιμα. Μυρίζει πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει όλα εκτός από τι? Σπίτες. Τις σπίτες μας. Για τις σπίτες τώρα θα κόψουμε με πολύ μεγάλη προσοχή εδώ. Πάει μία, είναι έτοιμη. Θα τις βάλουμε στο φούρνο λίγο να ζεσταθούν. Να κάνουμε και ένα ντεκόρ. Εδώ θα σερβίρουμε την πίτα μας. Βάλουμε το ντοματάκι μας. Εδώ είμαστε, οι πίτες μας είναι ζεστές. Βάζουμε λίγη σατσούλα. Ψητά λαχανικά. Νομίζω ότι θα σου αρέσει η μέρα αυτό. Και λίγη σατσούλα από πάνω πάλι και έχουμε την πίτα έτοιμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.